Γεια σας όλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα δούμε νέα από το ενιδρίο, εντός εισαγωγικών ενιδρίο τέλος πάντων, και το φλόρο. Ας περάσουμε στο ενιδρίο. Λοιπόν, εχθές κάθισα για να φτιάξω το θέμα με το φίλτρο. Και το έφτιαξα, τώρα δεν βγάζει με τόση δύναμη. Μπορεί να φαίνεται δυνατό το ρεύμα, αλλά δεν είναι, δείτε. Νομίζω βλέπετε στο χέρι μου ότι η πίεση που ασκείται είναι ούτε η μισή καλά από το προηγούμενο. Έφυγε η μεγάλη σανίδα γιατί είχε μπογιές, όπως μου είχαν πει κάποιοι φίλοι, και είναι τοξικές, αλλά εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι πως δεν το παρατήρησα και έβαλα απλώς σανίδα μέσα έτσι χύμα. Και έχω βάλει τώρα αυτά τα καθαρά από μπογιά σανιδάκια προσωρινά. Γιατί όπως έχω πει αυτό ούτως ή άλλως ανακαινιστεί πολλές φορές. Βασικά θα φτιάξω το κανονικό μου ενιδρίο, αυτό είναι πολύ προσωρινό. Και έφτιαξα το φίλτρο. Τώρα πώς το έφτιαξα. Ακούσε εδώ μαγεία. Τελικά πώς δούλευε. Αρχικά ήταν μόνο το εδώ το μαραφέτη, χωρίς αυτό, που έβγαζε με πολύ δύναμη το νερό. Έκανα πολλούς συνδυασμούς. Ένωσα, ξαναένωσα, ξεκόλλησα, κόλλησα. Δείτε εδώ κομματάκια πόσα έκανα. Τελικά όμως πώς δουλεύει το πράγμα. Λοιπόν, δεν δούλευε με αυτό. Δεν έπαιρνε οξυγόνο, ό,τι συνδυασμό και αν έκανα. Γιατί, λοιπόν, αυτό το αρχικό σωληνάκι θέλει ευθεία να είναι. Δηλαδή, τι γινόταν. Αν το ένωνα με αυτό, έκανε γωνία. Οπότε το νερό δεν έβγαινε ευθεία και για κάποιο λόγο δεν τράβαγε οξυγόνο. Δηλαδή, ήθελε ευθεία το νερό να βγαίνει ίσια. Να μην υπάρχει καμπύλη, ώστε να τραβάει και οξυγόνο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει τώρα αυτό το πράγμα, αλλά έτσι ήθελε. Οπότε μετά από πολλή σκέψη και δουλειά, πήρα αυτό εδώ, είχα δύο, βλέπετε εδώ. Δεν έχει τρύπα, το έκοψα, για να βγαίνει ίσια. Επίσης να τονίσω ότι η μεγαλύτερη ευθεία μειώνει την δύναμη με την οποία θα καταλήξει το νερό στο τέλος της τρύπας, να το πω έτσι. Διότι όσο μεγαλύτερη είναι η ευθεία και η διαδρομή που θα διανύσει, με τόσο λιγότερη φόρα και δύναμη θα καταλήξει στο τέλος της διαδρομής. Απλή φυσική με λίγα λόγια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Τώρα, τραβάει οξυγόνο, τραβάει νερό, βγάζει καθαρό νερό και δείτε από κάτω, βγάζει φυσαλίδες οξυγόνου. Οπότε έχουμε πολύ καλή οξυγόνωση από πολλά σημεία. Καθαρό νερό, βλέπετε από πάνω, γυαλίζει κάτω, το καθάρισε τέλεια το φίλτρο. Μπορεί να μοιάζει λίγο θολό, αλλά είναι το πλαστικό θολό όπως βλέπετε από μόνο του. Όταν φτιάξω το γυάλινο ενιδρίο θα φαίνεται πολύ καλύτερη εικόνα. Οπότε το νερό μας έχει καθαρίσει πλέον από σκόνες, τυσάμι και οτιδήποτε. Έχουμε προσωρινά αυτά τα σανιδάκια για νησάκι της χελώνας. Να και το σκαθάρι κάτω. Ο καταδύτης, τα σαλιγκαράκια μας, όλα είναι μια χαρά. Μόνο οι προνύμφες λιβελούλες δεν υπάρχουν εννοείται γιατί τις έφαγε όλη η χελώνα. Και το σκαθάρι. Εντάξει, πιο πολύ αυτά ούτως ή άλλως για σνακ ήταν. Δεν μπορεί να ζήσω σε ενιδρίο αυτά. Το σκαντάκι το έφυγε. Οπότε ναι, το ενιδρίο φτιάχτηκε εντός εισαγωγικών. Ενιδρίο, πιο πολύ ένα κοντέινερ είναι τούτο εδώ. Μια δεξαμενή. Και πολύ σύντομα θα κάνω και την ανακαίνιση στο κανονικό μου για άλλο ενιδρίο και θα είμαστε όλοι πολύ καλά. Να και ο φλόρος που πολλοί ρωτάτε τελευταία τι έχει απογίνει. Είναι εδώ, μεγάλωσε, τρώει, πίνει. Έχει κλείσει μια εβδομάδα τώρα που ξέρει να συντηρεί τον εαυτό του, γι' αυτό και σήμερα θα τον βάλουμε στην μεγάλη κλούβα επιτέλους, στο νέο του σπίτι. Αφού έμαθα να τρώει και να πίνει, δεν έχει ανάγκη. Έχει πάρει και το πλήρες μέγεθος που χρειάζεται για αυτήν την ηλικία, οπότε θα τον πάμε στο νέο του σπίτι τώρα. Και νάτος που φτερουγάει. Δεν έχει ξαναπετάξει ποτέ στη ζωή του, είναι η πρώτη του φορά στην ουσία που πετάει. Γιατί μέσα στο μικρό κουβάκι τι να πετάξει. Και ναι, πετάει για πρώτη φορά στη ζωή του και σίγουρα είναι ενθουσιασμένος και αναστατωμένος λίγο. Θα προσαρμοστεί όμως πολύ σύντομα. Και αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, νέα το φλόρο και το ενιδρίο. Και τα λέμε την επόμενη φορά, αντίο.